θεωρώ ότι καθένας έχει δικαίωμα να διεκδικήσει έναν αξιοπρεπή θάνατο. Να μην αφαιθεί να γίνει δηλαδή ένα καλωδιωμένο κομμάτι κρέας, αγνώριστο για τους ίδιους τους ανθρώπους του, σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο. Η σκέψη ότι είχα την διαφυγή της ευθανασίας στη Ζυρίχη ή αλλιώς ήταν για μένα λυτρωτική. Θα ήμουν απαρηγόρητος αν αισθανόμουν πως είμαι παγιδευμένος σε ένα σώμα που με προδίδει. Θα ήμουν πραγματικά σε βαθιά απελπισία. Η σκέψη ότι είχα τη διέξοδο της ευθανασίας με λύτρωσε καταρχήν από τον πανικό, με λύτρωσε από την απελπισία και μου επέτρεψε να παλέψω να δω τα πράγματα πιο λογικά. Προτιμώ τη γαλήνη της βεβαιότητας, ώστε να ετοιμαστώ πνευματικά και ηθικά καλύτερα για να αντιμετωπίσω όχι το θάνατο. Το θάνατο τον έχω ξεπεράσει, είναι ένας ίσκιος, ένα σκιάχτρο. Να αντιμετωπίσω αυτό που είναι το φρικτότερο όλων, την ανυπαρξία. Κάποιος ο οποίος κατακτά το δικαίωμά του στο θάνατο, ασυνείδητα θα διεκδικήσει περισσότερα δικαιώματα και περισσότερες ελευθερίες στη ζωή του. Έχω ένα φόβο μήπως η αρρώστια, άρα και ο θάνατος, με ευνηδιάσει πριν προλάβω να τον ευνηδιάσω εγώ. Ο γιος μου είναι 20 χρονών, το αντιμετωπίζει ψύχρεμα, η κόρη μου είναι 6,5 χρονών και θα έχει να το αντιμετωπίσει αργότερα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αφήνω πίσω μου ένα υλικό αποθανάτησης που θα επιτρέψει και στο γιο μου μεγαλώνοντας να συνομιλεί μαζί μου διανοητικά και στην κορούλα μου μεγαλώνοντας να γνωρίσει καλύτερα τον πατέρα που έχασε πολύ νωρίς. Και θέλω να τα φω κανονικά, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μπορεί η μικρή μου κόρη να με επισκέπτεται με την αίσθηση ότι εκεί κατοικεί, ας πούμε, ο μπαμπάς. Αλλιώς δεν έχω καμιά δογματική άποψη, θα προτιμούσα μάλλον.